Διοργανώνεται μια ημερίδα από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας αναφορικά με τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων στις εμπορικές επιχειρήσεις. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, διότι τα παρατράγουδα ή παρενέργειες στην αγορά είναι κάτι παραπάνω από ορατές, αλλά με την έναρξη της συζήτησης και καλημερίζοντας τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη, εγώ θέλω να τον ρωτήσω, καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής: πώς εσείς από την δική σας την πλευρά σχολιάζετε αυτά τα οποία έχουν γίνει με το φορολογικό νομοσχέδιο μέχρι στιγμής, πέρασε βέβαια κατά πλειοψηφία, και κυρίως αυτά τα οποία λέγονται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη, προάγει δικαιότερο φορολογικό σύστημα, και μάλιστα υπάρχει και η πεποίθηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής έχουν τη στήριξη της κοινωνίας και της πλειονότητας των ιδίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Άκουγα να τα λέει και ο Υφυπουργός Οικονομίας Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, χθες ή προχθές. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, όλο το ελληνικό εμπόριο και όλη η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είμαστε στην κατεύθυνση ότι σαφέστατα αυτή η μεγάλη εκτεταμένη φοροδιαφυγή ότι πρέπει να κατασταλεί. Είμαστε κάθετοι σε αυτή την υπόθεση. Ο νόμος αυτός, το νομοσχέδιο αυτό και ο νόμος που ψηφίστηκε χθες, μέρες τώρα που το συζητάμε, αν το διαβάσει κανείς έτσι μια πρώτη ανάγνωση και βλέποντας ότι είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και ως πάντο ότι είναι μια προσπάθεια καταστολής της φοροδιαφυγής, η οποία σε ορισμένα δεδομένα της οικονομίας υπάρχουν. Αλλά όταν κάθεις να εξειδικεύσεις αυτό το νομοσχέδιο, διαπιστώνεις μεγάλες αδυναμίες, διαπιστώνεις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονταν δεκαετίες πριν, ότι είναι ένας παροχημένος νόμος, ότι έχει, αν θέλετε, μεγάλες, όπως είπα και προηγούμενα, αδυναμίες, είναι άδικος, διότι κατευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά προσπαθούν να επιβιώσουν σε τεράστιες δυσκολίες σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώσαμε, βιώνουμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε, και στο τέλος διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρχει τεράστια αδικία αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς προτείναμε και το προτείναμε και στην βέση διαβούλευση που έγινε, αν χαρακτήριζε διαβούλευση και από την ΕΣΕ επάνω, ότι αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, το παροχημένο νομοσχέδιο, το άδικο νομοσχέδιο, και πραγματικά να μπει ένα άλλο νομοσχέδιο στη διαδικασία εσόδων-εξόδων των πάντων, όπου πραγματικά μέσα από την διαδικασία αυτή κανείς, αν υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν σήμερα, αν θέλετε, η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία στο επιχειρήν, στην οικονομία, στο οικονομικό κύκλο μέσα, η οποία αυτή η κυβέρνηση επαγγελνόταν ότι αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και εφαρμόστηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Το λιανικό εμπόριο το 95% λειτουργεί με πόρους. Άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Χριστοφοράκη να λέει ότι όταν θα έρθουν τα καθαριστικά της εφορίας την επόμενη χρονιά, εκεί πραγματικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και εξέφρασε το φόβο ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν θα έχουν λάβει. Θα κλείσουν. Ναι, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Βάκης, και πραγματικά σας είπα ότι όταν αναλύσουμε και εξειδικεύσουμε αυτό το νόμο είναι πάρα πολύ άδικος. Μάλιστα. Τραγικά άδικος. Και την πρόταση αυτή την καταγράφω και στην εκπομπή σας, ότι οι θέσεις είναι έσοδα-έξοδα.
Με το μηχανισμό ο οποίος υπάρχει, γιατί υπάρχει ο μηχανισμός έτσι ώστε να μπορεί να περισταλεί η φοροδιαφύγη. Όποιος δεν θέλει τα έσοδα έξοδα, τα νοικοκυριά ακόμα στη διαδικασία, έτσι, σημαίνει να προδιαφέρει. Αλλά μέσα από τα έσοδα έξοδα πραγματικά υπάρχει ισονομία, ζωτιμία στο οικονομικό κύκλωμα και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και όχι αυτές τις παροχημένες και πολιτικές. Δύο κουβέντες αναφορικά με την εκδήλωση της Δευτέρας, κύριε Κουμαντάκη. Έχουμε ξεκινήσει σαν Ομοσπονδία την αρχή του καλοκαιριού αυτό το τεράστιο θέμα. Ένα θέμα το οποίο κατατρώει τις βάσεις της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούμε τεράστια προβλήματα στην οικονομία σε όλο το πλέγμα, σε όλο το πρίσμα της λειτουργίας της οικονομίας. Μεγάλο θέμα. Το οποίο δημιουργούμε τα καινούργια κόκκινα δάνεια, τώρα τα δημιουργούμε, έτσι, και άλλα προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Είναι μια πολιτική που υποτίθεται προσπαθούν να τη θασέψουν, ξεκινήσει από την ΕΚΤ και συνεχίζονται και οι υπόλοιπες τράπεζες στην Ευρώπη, έτσι, να τη θασέψουν τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός αυτός, εμείς καθίσαμε στα Ομοσπονδία με όρους οικονομικούς και επιστημονικούς και καταδείξαμε, έτσι, και φωνάξαμε και όλους τους άλλους φορείς και συμπληρώσαμε αυτές τις απόψεις μας και τις θέσεις μας ότι ο πληθωρισμός αυτός δεν χτυπιέται με αυτές τις πολιτικές, νομισματικές και γενικά τις δημιουργεί. Είναι με τον τρόπο που εφαρμόζεται, το λέω τη λέξη και είναι χοντρή, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι μια αρπακτή στις οικονομίες, στη ρευστότητα των κοινωνιών, των οικοκυριών, της μικροοικονομίας, της μακροοικονομίας, έτσι μια μεγάλη αρπακτή. Στη κατεύθυνση περαιτέρω να διευρύνουμε αυτές τις απόψεις, η Ομοσπονδία μαζί με την ΕΣΕ, κάνουμε αυτή την εκδήλωση Δευτέρα, έρχονται ειδικοί άνθρωποι, έτσι, πραγματικά από όλη την Ελλάδα, που είναι σε θέματα νομισματικής πολιτικής, να συζητήσουμε το θέμα αυτών των επιτοκίων και ζητάμε όλο τον κόσμο να έρθει, αυτοί που έχουν τεράστιο μέρος στην οικονομία και στην κοινωνία, τέτοια θέματα που δημιουργούνται τώρα με τις πολιτικές των επιτοκίων, να συζητήσουμε εκεί και τα συμπεράσματα αυτής της ημερίδας μαζί με τις απόψεις των υπόλοιπων οικονομικού κυκλώματος στην Κρήτη, με αυτές τις πιο σύνθετες, τις πιο επιστημονικές απόψεις, να πάμε στην κυβέρνηση πάνω και να συντόμως πρέπει να γίνει αυτό μετά, και ας πούμε εδώ με τα στοιχεία αυτά είναι τεράστιο λάθος. Δέστε τι πρέπει να γίνει. Μην καταστρέψουμε την ελληνική οικονομία. Γιατί πιστεύετε ότι θα σας ακούσουν? Είμαστε υποχρεωμένοι να τους το πούμε και να τους το καταδείξουμε. Φοβάμαι ότι δεν θα μας ακούσουν. Αλλά εμείς θα επιμένουμε ότι πρέπει να μας ακούσουν. Σας το λέω και με βλέπετε με την πάθος το λέω. Η ελληνική οικονομία, η ρευστότητα της κοινωνίας, έτσι, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων, μέσα από τις συνεχόμενες αυτές αυξήσεις των επιτοκίων, έτσι, σε αυτό το επίπεδο που έχουν φτάσει, δεν αντέχει η ελληνική οικονομία. Δεν αντέχουν η ρευστότητα της κοινωνίας. Θα έχουμε μεγάλα θέματα στους επόμενους μήνες, στα επόμενα χρόνια. Τεράστια θέματα. Έτσι, πρέπει να γίνει καταληπτό αυτό, έτσι, σε όλες τις διαστάσεις, γιατί διαφορετικά θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμαντάκη. Καλημέρα σας. Απλά να επαναλάβουμε ότι η εκδήλωση είναι τη Δευτέρα 11 του Δεκέμβρη, 6 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.